Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Είναι Σάββατο 28 Οκτωβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Με εθνική υπερηφάνεια τίμησαν το όχι της 28ης Οκτωβρίου του 1940 και στην περιφέρεια. Μηνύματα στο πνεύμα της ημέρας και επίσης των τεκτενόμενων στη λωρίδα της Γάζας. Λάμψη στα εγγένεια του Φρούριου Μπούρτζη στο Ναύπλιο. Το παρόν εκτός των άλλων έδωσαν η Λίνα Μενδώνη, ο Αντώνης Σαμαράς και ο Δημήτρης Πτωχός. Πολίτης προσφεύγει κατά εταιρείας κόκκινων δανείων. Ο συνήγορος υπεράσπισής του μιλά στο Ionian για την αδικία, καθώς ο πελάτης του είναι στον νόμο Κατσέλη. Με την καθιερωμένη παρέλαση μαθητών, σωμάτων ασφαλείας και των στρατιωτικών τμήματων κορυφώθηκαν στην Πάτρα οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η αρχαιή Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Προηγήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, όπου χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών Χρυσοστόμος, ενώ ακολούθησε επιμνημός συνειδέηση στο Μνημείο της Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Με τη μαθητική και στρατιωτική παρέλαση κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στην Πάτρα. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χριστίνα Αλεξοπούλου. Σήμερα τιμούμε τους αγωνιστές του 1940, των Ελλήνων που έδωσαν την ψυχή, το σώμα τους, το αίμα τους, για να διαφυλάξουν την εθνική μας κυριαρχία. Είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το μήνυμα ότι το τέρας του μίσους που δράκε το τελευταίο χρονικό διάστημα στη γειτονιά μας, αυτό που χύνεται αίμα ανθρωπίνων ζωών, μικρών παιδιών, πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει. Το μήνυμα αλληλεγγύης προς τους γειτονές μας, το μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι κάθε πολιτική λύση είναι δυνατή και εφικτή για να σταματήσει αυτός ο απέσιος πόλεμος. Τα μηνύματα της ημέρας είχαν φόντο τον πόλεμο στην λωρίδα της Γάζας, καθώς η ανάγκη για ειρήνη και ανεξαρτησία των λαών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Ιστορική ημέρα, ημέρα αφύπνισης της εθνικής συνείδησης. Μια ημέρα που τιμούμε τον αγώνα των προγόνων μας για την εθνική μας ανεξαρτησία και θα σας έλεγα ότι έχουμε υποχρέωση όλοι μας να παραδώσουμε στις νεότερες γενιές μια πατρίδα ισχυρή, μια πατρίδα ασφαλή και κυρίως μια κοινωνία συνεκτική. Δι' αυτά τα διδάγματα είναι και σήμερα επίκαιρα που έχουμε ανάφλεξη των πολέμων γενικότερα, όχι σήμερα στη Μέση Ανατολή η οποία γυμονεί τρομερούς κινδύνους σε ένα λαό που είναι επικατοχή με εξορίες, φυλακίσεις, χιλιάδες εξορισμένους, έχουμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, άρα και σήμερα βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση, άρα και νομίζω ότι τα διδάγματα αυτά πρέπει να τα δει σήμερα ο ελληνικός λαός και να προχωρήσει μπροστά. Στην Πάτρα βρέθηκε ο πρώην Πρωθυπουργός και αρχαίος βουλευτής Γιώργος Παπανδρέου, που αναφέρθηκε στην σημασία της Εθνικής Επετείου, του Όχι, αλλά και στα όσα γίνονται μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Πίστη μου είναι γιατί έχω επισκεφθεί πάρα πολλές φορές και τις δύο πλευρές, με προσπάθειες που έχει κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η ίδια η Ελλάδα να συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή. Η μόνη λύση είναι να υπάρξει μια διεθνής ειρηνευτική διαδικασία. Χαίρομαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πήρε μια απόφαση με την πρωτοβουλία του Προέδρου της Ισπανίας, του Πέντρο Σάντσες, του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, που αυτή τη στιγμή προεδρεύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να προτείνει αυτή την διεθνή διάσκεψη, ώστε επιτέλους αυτή η πολυπόθητη ειρήνη, η συμφωνία για την δημιουργία δύο κρατών αυτόνομων, αλλά που θα εγγυώνται την ασφάλεια και του Ισραήλ, αλλά και των Παλαιστινίων. Ελπίζω ότι αυτό να έχει πια εμπεδωθεί ως η μόνη λύση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Πατρών Χρυσοστόμου. Ναι στην ειρήνη, όχι στον πόλεμο, σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανεξαρτήτως φυλής, γλώσσης, θρησκείας και
πολιτικών και άλλων καταστάσεων και παρατάξεων. Κατάθεση στεφάνων πραγματοποιήθηκε στο Μνημείο Ελευθερίας στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, όπου ακούστηκε ο εθνικός ύμνος και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων. Με εθνική υπερηφάνεια και μηνύματα στο πνεύμα της ημέρας, κορυφώθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για το όχι του 40 σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η εθνική επέτειος του όχι γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στην Αύπακτο συγκίνησε η μαθητική παρέλαση στο κέντρο της πόλης. Η πορεία ενός έθνους, η ιστορική, σφραγίζεται διαχρονικά από τα μεγάλα ναι και τα μεγάλα όχι. Δηλαδή από τις ενσυνείδητες εθνικές επιλογές, τις οποίες κάνει σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές και φάσεις. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και να έχουμε την αγάπη, ειρήνη και ελευθερία, να είμαστε άξιοι της ελευθερίας και βέβαια και αυτό γίνεται με δικαιοσύνη. Και εμείς και όλοι οι συνέλληνες πρέπει να την έχουμε ως άγια στην ψυχή μας, να παραδειγματιζόμαστε και βέβαια να συνεχίσουμε έναν αγώνα για τη χώρα μας, για το έθνος μας, νικηφόρο πάντοτε, και αυτό θα συμβαίνει όσο είμαστε σε ομοψυχία. Η ίδια εικόνα και στο αντίριο, όπου μικροί και μεγαλύτεροι μαθητές κέρδισαν το χειροκρότημα. Με την ελληνική σημαία στα χέρια, οι μαθητές στο τρίκορφο Ναυπακτίας. Με λαμπρότητα η παρέλαση στο Αίγιο. Η οδός Μητροπόλεως γέμισε από κόσμο που παρακολουθούσε τους μαθητές που παρήλασαν υπό τους ήχους της φιλαρμονικής. Για μια ακόμα φορά γιορτάσαμε την εποχή του όχι. Ένα όχι που μας αφήνει βαριά παρακαταθήκη και υποχρέωση να τηρούμε τις αξίες για τη λευτεριά, για συνεννόηση, για συνεργασία. Οπότε το ελληνικό έθνος είναι ενωμένο, όπως την 28η Οκτωβρίου του 1940 θριαμβεύει. Αυτό είναι το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου, να είμαστε ενωμένοι για να κερδίσουμε. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Σήμερα γιορτάζουμε όλους αυτούς οι οποίοι θυσιάστηκαν, όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν, πολλοί εξ αυτών έδωσαν το αίμα τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση στην Αμαλιάδα. Είχε προηγηθεί επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και κατάθεση στεφάνων από φορείς της πόλης. Στη Σπάρτη η παρέλαση πραγματοποιήθηκε στην οδό Λυκούργου με τερματισμό στην οδό Αγίου Νίκονος. Είχε προηγηθεί κατάθεση στεφάνων στο κενοτάφιο του Λεωνίδα. Ημέρα μνήμης, περηφάνειας και σεβασμού για τους αγώνες κάποιων που μας άφησαν κληροδότημα να είμαστε πάντα ελεύθεροι. Πρώτα απ' όλα στο ηθικό μας, στην ψυχή μας. Τα κεκτημένα της δημοκρατίας και της ελευθερίας δεν είναι ποτέ δεδομένα. Αυτά μας διδάσκει η ιστορία, αυτά μας θυμίζει η σημερινή μέρα. Τέτοιου είδους στιγμές της ελληνικής ιστορίας μας κάνουν εμάς να είμαστε υποχρεωμένοι, να είμαστε αντάξει εκείνων των προγόνων του 1940. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Σήμερα τιμούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι μας χάρισαν την ελευθερία μας. Μια ελευθερία η οποία γνωρίζετε ότι στις μέρες μας δεν είναι και τόσο δεδομένη. Γι' αυτόν τον λόγο τους τιμούμε. Τιμούμε τη μάχη που έκαναν απέναντι στον φασισμό σε μια χώρα όπου γεννήθηκε η δημοκρατία. Σήμερα γιορτάζει η πατρίδα μας. Γιορτάζουμε γιατί 28 Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί ένα φωτεινό σημείο για την εθνική μας συλλογική συνείδηση. Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου μας διδάσκει ότι ένα σοβαρό κράτος με άξια ηγεσία, με οργάνωση όχι μόνο στις υποδομές αλλά και στις ένοπλες δυνάμεις, μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε αντίπαλο. Ζάκυνθο, με πλήθος κόσμου, πραγματοποιήθηκε και φέτος η παρέλαση για την εθνική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Και σήμερα
το όχι είναι επίκαιρο με αυτά τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας και στην Ευρώπη, είναι ένα όχι στον πόλεμο και ένα ναι στην ειρήνη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να επικρατήσει η λογική, απάκρι σάκρι, και τελικά να επικρατήσει η ειρήνη στον τόπο μας. Οι Έλληνες έχουν μάθει να αγωνίζονται για την ελευθερία τους και να ζουν ελεύθερα, και έτσι νομίζω ότι πρέπει και να συνεχίσουμε. Παρακολουθήσαμε σήμερα με περηφάνεια την σχολική παρέλαση. Πραγματικά το είχε υψηλό φρόνημα τιμής για σήμερα να μπορούμε να μιλάμε και να κινούμαστε και να ζούμε ελεύθερα. Νωρίτερα είχε γίνει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Ηρώ των πεσόντων από τις αρχές, τα σώματα ασφαλείας και φορείς του τόπου. Η ημέρα προστάζει παραδοσιακά εδέσματα και η Σκορδαλιά είχε σήμερα την τιμητική της. Είτε επέλεξαν να την απολαύσουν μέσα μαγειρεμένοι από την οικοκυρά του σπιτιού, είτε έξω σε κάποιο εστιατόριο ή παραδοσιακό μαγειρίο, οι απανταχού Έλληνες συγκεντρώθηκαν γύρω από το τραπέζι. Με μπακαλιάρο Σκορδαλιά τιμούν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η Πατρινή. Η κουζίνα της Τούλας από νωρίς ξεκίνησε τις προετοιμασίες για τις μερίδες ώστε όλα να κυλήσουν ρολόι. Ετοιμάζουμε τα πάντα να είναι έτοιμα ώστε οι παραγγελίες να μην μένουν πίσω, να είναι στην ώρα τους και πάμε λέγοντας. Πόσες μερίδες θα φτιάξετε σήμερα περίπου? Γύρω στις 500. Η κυρία Τούλα στην κουζίνα δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την συνταγή της επιτυχίας, την οποία ωστόσο δεν μοιράζεται. Βράζουν οι πατάτες, πατάτα φρέσκια δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά τη λιώνουμε, τη φτιάχνουμε κανονικά όπως φτιάχνει τη Σκορδαλιά, δεν λέμε τη συνταγή. Λοιπόν, και τη βάζουμε σε τάπερ και την παίρνει ο κόσμος. Τηγανίζουμε το μπακαλιάρο σε λάδι καθαρό πάντα, για να προσέχουμε, για να έχουμε, που λέει ο κόσμος. Η κουζίνα της Τούλας είναι ένα οικογενειακό εστιατόριο. Η ίδια με τα 5 της παιδιά δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για την εξυπηρέτηση των πελατών και αποκαλύπτουν τι χρειάζεται ώστε μια οικογενειακή επιχείρηση να στεριώσει. Από μικρά τα έχω κοντά μου και είχαμε και καλό μπαμπά και είναι πειθαρχημένα. Τσακωνόμαστε που και που, όχι ότι τους φωνάζω, αλλά εντάξει, μετά τα βρίσκουμε. Ο μπακαλιάρος Σκορδαλιά μπορεί να είναι ένα πιάτο που συνήθως κυριαρχεί στο τραπέζι της 25ης Μαρτίου, ωστόσο για τους πατρινούς αποτελεί αγαπημένο φαγητό που πρωταγωνιστεί σε κάθε γιορτή. Στην Πάτρα, με το που δούμε γιορτή και κυρίως έτσι εθνική επέτειος και τέτοια, πετάμε το μπακαλάο στο τηγάνι αμέσως να τσιτσιρίσει. Παίρνουμε την πατάτα, τηλειώνουμε με το σκόρδο. Έτσι το γιορτάζουμε εμείς στην Πάτρα. Από τι ώρα έχετε ξυπνήσει για να τα καταφέρετε? Εντάξει, είμαστε από τις 6 το πόδι. Το καλό είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται ως φίλοι. Μπαίνουμε χαρά, λέμε ευχές. Δηλαδή, εμείς το γιορτάζουμε εδώ μέσα. Εσά στο σπίτι μας. Εδώ θα φάτε κιόλας. Εδώ θα φάμε, ναι. Πιστεύω θα μείνει κάτι για μας. Έτσι και σήμερα πολλοί ήταν αυτοί που είτε έφτιαξαν είτε αγόρασαν μια μερίδα μπακαλιάρο Σκορδαλιά για να την απολαύσουν στο οικογενειακό τραπέζι. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Διαταγή πληρωμής από εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων εκδόθηκε σε βάρος δανειολήπτη, παρότι αυτός είχε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Όπως αναφέρει ο συνήγορός του, Χρήστος Λιαρωμάτης, ο πελάτης του θα διεκδικήσει αποζημίωση. Παρότι είχε ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και πλήρωνε κανονικά τις οφειλές του, οι οποίες είχαν ρυθμιστεί με δικαστική απόφαση, του ήρθε διαταγή πληρωμής από εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων. Ο λόγος για έναν πατρινό δανειολήπτη που, όπως καταγγέλει ο δικηγόρος του, Χρήστος Γελωμάτης, είχε ρυθμίσει την οφειλή του προδεκαετίας και ξεκινά ένα νέο δικαστικό γολγοθά για την ανακοπή της διαταγής πληρωμής. Του έχει βγάλει το δικαστήριο να πληρώνει για 240 μήνες, δηλαδή για 20 χρόνια 220 το μήνα. Τα πληρώνει ο άνθρωπος κανονικά με τους τόκους, γιατί έχει και τόκους αυτό, επί 7-8 χρόνια από τότε που βγήκε η απόφαση. Και πριν ένα εξάμηνο εμφανίστηκε μια εταιρεία διαχείρισης στην οποία έχει πάρει το δάνειο, στην προκειμένη περίπτωση η ΣΕΠΑΛ, στην οποία έχει πάρει το δάνειο από την ΑΛΦΑ, την πρωτογενή τράπεζα, και έστειλε επιστολές αφενός, έστειλε εξώδικα αφετέρου και εκ τρίτου, το χειρότερο απ' όλα, έβγαλε δικαστική απόφαση, δηλαδή διαταγή πληρωμής. Είναι σαν δικαστική απόφαση. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να κάνει ανακοπή, να κάνει μέσω του γραφείου μας ανακοπή, η οποία εκδικάζεται σε 6-7 μήνες για να ακυρώσει τη διαταγή πληρωμής για κάτι το οποίο είναι δεδομένο.
έχει ρυθμιστεί με νόμο του κράτους, δηλαδή τον νόμο Κατσέλη. Ο συνήγορος του Φιλέτη κάνει λόγο για σφιχτική πίεση από την εταιρεία, υποστηρίζοντας πως για την πρακτική αυτή θα διεκδικήσει ακόμα και αποζημίωση. Φάση λοιπόν, κάναμε καταγγελία εκεί που πρέπει, δηλαδή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, και λέμε όλο αυτό το ιστορικό, ότι ξεκίνησε αυτό το σατανικό σχέδιο η ΣΕΠΑΛ, προκειμένου να πιέσει τους πάντες. Δεν ξέρω γιατί το κάνει, αφού ξέρει δεν πρόκειται, θα φάει τα μούτρα της, γιατί δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Μάλλον ξέρω, γιατί δεν γνωρίζει η αριστερά τους τι πει η δεξιά τους. Δεν ενημερώνουν οι τράπεζες τι έχει γίνει μέχρι τώρα με τις υποθέσεις των πελατών τους, όταν πουλάνε το δάνειο στα φαν, δεν τους ενημερώνουν. Και αναγκάζονται αυτοί και κάνουν τέτοια. Κάναμε, καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να τιμωρήσει με πρόστιμο όπως προβλέπει η νομοθεσία. Δεν το προβλέπω εγώ. Δεν είναι δικιά μου επιθυμία να τιμωρήσουμε πρόστιμο την συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης για την πράξη αυτή. Παράλληλα, θα ζητηθούν και ευθύνες και άλλες ευθύνες, οι οποίες θα αποτελούν αστικές ευθύνες, ειδικές βλάβες κλπ. Πριν από ένα μήνα, πάντως, είχε επιβληθεί πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ στη πρακτική εταιρεία για επαναλαμβανόμενη όχληση οφειλέτη και εξώδικη επιστολή περί ύπαρξης οφειλής, η οποία ωστόσο είχε υποβληθεί σε ρύθμιση βάσει δικαστικής απόφασης. Μετά τις πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας σε επιχειρήσεις στην Πάτρα, οι πατρινοί έμποροι ψάχνουν για να ασφαλίσουν τις επιχειρήσεις τους υπό το φόβο μη γίνουμε Θεσσαλία. Ωστόσο, επικρατεί ανησυχία για τις μεγάλες αλλαγές που δρομολογούνται στην ασφαλιστική αγορά με επίκεντρο την κάλυψη κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Εικόνες που είδαμε στις 17 Οκτωβρίου στο κέντρο της Πάτρας. Εικόνες που κανείς δεν θέλει να ξαναζήσει. Σπίτια και επιχειρήσεις πλημμύρισαν σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, όπως η Όθωνος Αμαλίας και η Ρήγα Φεραίου. Ο φόβος μην γίνουμε Θεσσαλία σε ένα επόμενο κύμα κακοκαιρίας είναι υπαρκτός. Στην Πάτρα η τοπική αγορά είναι ανάστατη και ήδη επιχειρηματίες ψάχνονται για ασφάλιση. Είναι ένα θέμα σοβαρό, προϋποθέτει ένα κόστος εξτρά για τις επιχειρήσεις, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί ήδη οι επιχειρήσεις πλήττονται από αναδουλειά μεγάλη, οπότε είναι ένας ακόμα πρόσθετος παράγοντας επιβάρυνσης των εξόδων. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό και στην Πάτρα. Οι περισσότερες βέβαια επιχειρήσεις είναι ασφαλισμένες για τέτοιες καταστροφές και εκεί βλέπουμε αν τα συμβόλαιά τους τελικά έχουν πλήρη κάλυψη ώστε ουσιαστικά να αποζημιωθούν. Υπάρχουν όμως και πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι ασφαλισμένες. Μεγάλες αλλαγές δρομολογούνται στην ασφαλιστική αγορά με επίκεντρο την κάλυψη κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών. Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι τα κονδύλια αποκατάστασης που απαιτούνται είναι τεράστια, δρομολογεί υποχρεωτική ασφάλιση. Από το 2024, η υποχρέωση ιδιωτικής ασφάλειας θα ισχύσει για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με τήσιο κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ και θα πρέπει να καλύπτει πλημμύρα, σεισμό και πυρκαγιά και να αφορά κτίριο, μηχανήματα, εξοπλισμό και αποθέματα, ενώ δεν θα αποζημιώνονται από κρατική αρρωγή. Να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Είναι μικρό το κόστος, σύν ότι εκπίπτει από τα έξοδά του η ασφάλιση. Δηλαδή, ουσιαστικά, καλύπτουμε την επιχείρησή μας για οποιονδήποτε κίνδυνο έρθει και έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Δηλαδή, έβρεξε, ας βρέξει. Πλημμύρισε, ας πλημμυρίσει. Αν έχουμε σωστά ασφαλιστεί, το μόνο που θα πάθουμε είναι να περιμένουμε πότε θα ξανανοίξει η επιχείρηση. Σύμφωνα με το Υπουργείο, στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περίπου 16.000 επιχειρήσεις που καλύπτουν ωστόσο το 87% του συνολικού τζίρου, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ήδη ασφαλισμένες, καθώς οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογισμό έχουν ανώτατο όριο που δεν καλύπτει τέτοιου μεγέθους ζημιές. Σημειώνεται πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη θέσει θέμα υποχρεωτικής ασφάλισης όλων των περιουσιών από φυσικές καταστροφές, καθώς είναι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθούν ζημιές που είναι αδύνατο να καλύψει τόσο κρατικός όσο και οικογενειακός προϋπολογισμός. Λάμψη στα εγγένεια του ανακαινισμένου φρούριου Μπούρτζη στο ναύπλιο, τα οποία και πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής. Τα εγγένεια έκανε το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Αργολίδας και η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, ενώ το παρόν
έδωσαν εκτός των άλλων η Υπουργός Πολιτισμού Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Εγκαίνια για το ανανεωμένο μπούρτζι στο Ναύπλιο, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το φρούριο μπούρτζι είναι μέγιστη σπουδαιότητας μνημείο και ένα από τα σημαντικότερα οχυρωματικά έργα του ελλαδικού χώρου. Είμαστε μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο υλοποίησαν με υποδειγματικό τρόπο οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού. Όμως θα ξεκινήσω από ένα περιστατικό που ενδεχομένως να το θυμάται τότε συνομιλητής μου, πρωθυπουργός τότε, ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν ανήμερα το Πάσχα του 2013, γύρω στις 2 παρα 10. Εγώ Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού και χτυπάει το τηλέφωνο και ακούω τον πρόεδρο που μου λέει «Λίνα, Χριστός Ανέστη, μπορείς να μου πεις πότε θα ενταχθεί το μπούρτσι?» Αυτό είναι ενδεικτικό από πόσο κοντά ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε όλα τα έργα και ιδιαίτερα τα έργα της Πελοποννήσου. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιότητων Αργολίδας και η Εταιρεία Κινήτων του Δημοσίου πραγματοποίησαν τα επίσημα εγκαίνια στα οποία βρέθηκαν οι αρχές του τόπου και φυσικά ο νεοεκλεγής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο νεοεκλεγής Δήμαρχος Ναυπλίων Δημήτρης Ορφανός. Το μπούρτζι είχε ήδη ανοίξει για το κοινό από τις αρχές Αυγούστου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι εργασίες προκειμένου να αποδοθεί με το σύνολο των προβλεπόμενων χρήσεών του. Μετά την τελετή των εγγενείων θα λειτουργήσει ο εκθεσιακός χώρος με μια περιοδική έκθεση αφιερωμένη στην ιστορία του μνημείου. Ένα ακόμη όπλο τώρα έρχεται να προστεθεί στη φαρέτρα της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα των πυροσβεστικών υπηρεσιών της χώρας. Πρόκειται για τον νέο μηχανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μέσα από πολλαπλό σύστημα καμερών θα ενημερώνει σχετικά το κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά σε εξέλιξη. Μόνο 2 λεπτά χρειάστηκαν προκειμένου να εντοπιστεί αυτόματα σε ακτίνα 2,5 χιλιόμετρων καπνό στην Πεντέλη. Αμέσως απεστάλλει ακριβή τοποθεσία, προκειμένου να διασυνδεθεί με τα συστήματα της πυροσβεστικής. Όλα έγιναν στο πλαίσιο της δοκιμαστικής λειτουργίας εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Πραγματοποιήθηκαν μάλιστα 3 δοκιμές 2 διαφορετικών συστημάτων με εστίες καπνογόνων. Σήμερα στην Πεντέλη πήραμε ένα δείγμα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας. 2 διαφορετικά συστήματα, 2 διαφορετικές δοκιμές για να δούμε κατά πόσο μέσα σε μια ακτίνα 5 χιλιόμετρων μπορούμε να ανιχνεύσουμε γρήγορα σε 1-2 λεπτά πιθανές εστίες φωτιάς. Τα συστήματα που σχεδιάζεται να τεθούν στη μάχη της πυρόσβεσης θα αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να εντοπίζουν εστίες καπνού και να στέλνουν αυτοματοποιημένες ενημερώσεις στην πυροσβεστική με σημείο γεωεντοπισμού. Συγχρόνως, η τεχνολογία γεωεντοπισμού θα μπορεί να συνεισφέρει και στην εξιχνίαση εμπρισμών. Στόχος στο επόμενο διάστημα το εν λόγω σύστημα να τοποθετηθεί σε συνήθεις ύποπτες ως προς την εκδήλωση πυρκαγιάς περιοχές ανά τη χώρα. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Από εδώ και πέρα μένει σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης να αξιολογήσουμε αυτά τα συμπεράσματα και να προχωρήσουμε στα έργα τα οποία απαιτούνται προκειμένου να μην ξαναζήσουμε ένα τέτοιο καλοκαίρι σαν και αυτό που ζήσαμε φέτος. Η τεχνολογία είναι σύμμαχος παντού, μπορεί να φέρει λύσεις. Σημασία έχει να τις αξιολογήσουμε και να βρούμε αυτές που κουμπώνουν καλύτερα στις δικές μας ανάγκες. Να σημειωθεί πως 1η Μαΐου θα είναι έτοιμη και η πλατφόρμα την οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα αφορά στον εντοπισμό των οικοπαίδων που χρήζουν άμεσα καθαρισμό. Μέσω της πλατφόρμας θα υπάρχει σύστημα αυτόματης ειδοποίησης των Δήμων για τους ιδιοκτήτες αυτών των οικοπαίδων ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν έγκαιρα. Χαμόγελα στους επαγγελματίες του τουρισμού φέρνει η κρουαζιέρα στην Κέρκυρα, αφού ήδη οι αυξήσεις των επιβατών έχουν ξεπεράσει και εκείνες του 2022. Μάλιστα, κρουαζιερόπλοια αναμένεται να προσεγγίσουν το λιμάνι της Κέρκυρας ακόμη και τους επόμενους 2 μήνες. Επιδόσεις καλύτερες ακόμα και από το 2022, καταγράφει κρουαζιέρα στην Κέρκυρα, δίνοντας μια τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία. Η περσινή χρονιά έκλεισε στο λιμάνι της Κέρκυρας με 527.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Φέτος, από το Μάρτιο στο Σεπτέμβριο του 2023, οι επισκέπτες κρουαζιέρας ανήλθαν στους 524.000, ενώ αναμένονται προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων τόσο τον Νοέμβριο όσο και τον Δεκέμβριο. Επομένως, η πάυση της κρουαζιέρας θα είναι μόνο για Γενάρη, Φλεβάρι και μισό Μάρτιο, όπως φαίνεται. Ευελπιστούμε ότι θα φτάσουμε γύρω στους 650, ίσως παραπάνω, κάπου εκεί τέλος πάντων.
Διότι ο Οκτώβριος ήταν ένας μήνας πλήρης κρουαζιεροπλοίων. Ο αριθμός των αφίξεων μπορεί να είναι ίδιος με πέρσι, καθώς πέρσι 392 κρουαζιερόπλοια προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας και φέτος προγραμματίζεται περίπου 390. Όμως η διαφορά είναι στην πληρότητα που έχουν τα κρουαζιερόπλοια που καταφθάνουν στο νησί. Και δεν είναι μόνο η κρουαζιέρα που είναι αυξημένη, γιατί αυξημένα είναι πάρα πολύ και η πορτμιακή γραμμή, δηλαδή η Κέρκυρας Ουγουμενίτσας, έχει φτάσει στα επίπεδα του 2019, πολύ παραπάνω σε σχέση με πέρυσι, όπως και η γραμμή της Ιταλίας, αυξημένη σε σχέση με πέρυσι. Και ένα μεγάλο φαινόμενο που παρακολουθούμε και το οποίο έχει πολύ μεγάλη επίπτωση εφέτος, ήταν η πολύ μεγάλη αύξηση στην σύνδεση με την Αλβανία, η οποία είχε μια αύξηση γύρω στο 50%. Καθημερινά στο κέντρο της πόλης διαχέονται χιλιάδες τουρίστες, αφήνοντας ένα σημαντικό αποτύπωμα στην οικονομία της περιοχής. Το πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε και ο κόσμος που έρχεται, οι επισκέπτες που έρχονται της Πλασγέρας να μένουν ευχαριστημένοι, αλλά και η τοπική κοινωνία να μην γνωρίζει πολύ μεγάλη όκληση. Όταν λέω όκληση, τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε σε μία μέρα 6.000 παραπάνω άτομα μέσα στο κέντρο της πόλης. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, επιβαρύνει το κυκλοφοριακό και γενικότερα τις υποδομές μας. Οι επαγγελματίες του τουρισμού ουσιαστικά βλέπουν η κρουαζιέρα να επιστρέφει στους ρυθμούς κανονικότητας μετά την κρίση του κορονοϊού και παράλληλα να δίνει μια μικρή παράταση στην τουριστική σεζόν. Λαμπροί ήταν οι εορτασμοί στην Κόρινθο για την απελευθέρωση του κάστρου του Ακροκορίνθου από τους Τούρκους. Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε δοξολογία στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου εντός του κάστρου, ενώ αργότερα η εικόνα του Αγίου Δημητρίου μεταφέρθηκε στο χώρο της τελετής. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στη σκιά του Ναού του Απόλλωνα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια που υμνούσαν τα γεγονότα των ημερών. Με λαμπρότητα εορτάστηκε η απελευθέρωση του κάστρου του Ακροκορίνθου ανήμερα του Αγίου Δημητρίου. Το πρωί της Πέμπτης πραγματοποιήθηκε δοξολογία στο εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου εντός του κάστρου, ενώ αργότερα η εικόνα του Αγίου Δημητρίου μεταφέρθηκε στο χώρο της τελετής. Δεκάδες πολίτες παρακολούθησαν τις λαμπρές εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο κάστρο. Ετιδεώμεθα υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας είναι αυτό, του καταξηράν θάλασσα γέρα. Τιμούμε σήμερα την επέτειο της απελευθέρωσης του Ακροκορίνθου, ένα σημαντικό γεγονός στην Επανάσταση του 1821. Ένα γεγονός που αναπτέρωσε το ηθικό των επαναστατημένων Ελλήνων, που έδωσε στην Ευρώπη την αίσθηση ότι μια σοβαρή προσπάθεια γίνεται στους Έλληνες, από τους Έλληνες, στην Ελλάδα για να αποκτήσουν ταυτότητα εθνική και κράτος. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχει αξία να μην αφήσουμε την λύθη να σβήσει τις ένδοξες πράξεις των ηρώων του έθνους μας και οι ήρωές μας να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς. Να ευχηθώ πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά σε όλους μας. Κάτω από τον ίσκιο του βράχου του Ακροκορίνθου σήμερα έχουμε αυτή την υπέροχη εκδήλωση την οποία οργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος Κορινθίων και βεβαίως συμμετέχουμε και εμείς στην τιμή που πρέπει να αποδίδουμε στους ήρωες του 21. Αρχές και φορείς του τόπου κατέθεσαν στέφανα στην προτομή του Κολοκοτρώνη, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου απέδωσε τιμές. Μέλη πολιτιστικών συλλόγων αναπαρέστησαν την παράδοση του κάστρου. Καιρός ήταν, ρεμπέι, μετά από 400 χρόνια να έρθει το κάστρο του Μοριά δικό μας. Τιμούμε τους αγωνιστές του 21. Έγινε μια πολύ ωραία τελετή με τη βοήθεια του Δήμου και του Πολιτιστικού Συλλόγου του Απόλλωνα. Τιμούμε τους Έλληνες, τους προγόνους μας, γιατί ο Κολοκοτρώνης με την απελευθέρωση του Ακροκορίνθου έδωσε ένα μήνυμα εκείνη την εποχή, ούτως ώστε να προχωρήσει αυτός ο αγώνας που να απελευθερώσει τη χώρα μας. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν στη σκιά του Ναού του Απόλλωνα με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια που υμνούσαν τα γεγονότα.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ιόνιαν σε YouTube και Facebook. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε κοντά μας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.